μάνα μου κοντά να μου σημώσει. Κοντά να μου, κοντά να μου σημώσει. Αχ, αχι, ένα κερί κασίδροφιά. Ένα κερί κασίδροφιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη, 5 του Οκτώβρη, να στείλω την καλημέρα μου σε όλη την Κρήτη και σε όλο τον κόσμο όπου ακούγεται η φωνή του υπέρηχου μέσω του διαδικτύου. Και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Αφρική και σε όλους τους ομογενείς μας. Ανάλογα βεβαίως με την ώρα, εγώ δεν λέω ποτέ ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Λέω γεια και χαρά σας Έλληνες, γεια και χαρά σας φίλοι. Από την Κρήτη λοιπόν, από το Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή με ένα τραγούδι δικό μου. Για ποιο λόγο? Για να το αφιερώσω σε ένα μεγάλο προσκεκλημένο που βρίσκεται κοντά μας και το θεωρώ τιμή και για το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και για την Κρήτη και για μένα προσωπικά που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ένας θρύλος της βυζαντινής μουσικής βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και θα το θεωρούσα μεγάλη μου παράληψη αν τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη, τον άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, δεν προσκαλούσα στην εκπομπή μου να μας πει δύο λόγια για την μεγάλη αυτή τέχνη που ονομάζεται ψαλτική τέχνη, για την βυζαντινή μας μουσική, αλλά και για τη θέση την οποία κατήχε και την οποία ελάμπρινε για πάρα πολλά χρόνια και μαζί του η βυζαντινή μουσική έζησε στιγμές δόξης. Ποιος από εμάς που ασχολούμαστε με τη βυζαντινή μουσική δεν θυμάται τις ανεπανάληπτες εκείνες χοροστασίες και τις ανεπανάληπτες εκείνες εκτελέσεις του, όταν το κέντρο, το Ινστιτούτο Βυζαντινής Μουσικολογίας πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκανε αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις που θα παραμείνουν εις τους αιώνας των αιώνων ως μνημείων εκτέλεσης και ύφους αλλά και ήθος. Κυρίες και κύριοι, επειδή σε ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε ειδήσεις περίπου και θα διακόψουμε για λίγο, για ένα λεπτό, να καλωσορίσω στο στούντιο του Υπέρηχου, στο στούντιο της Μεσογειακής Ραδιοφωνίας, έναν από τους τελευταίους κορυφαίους της βυζαντινής μας μουσικής, τον κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, τον άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Καλώς ορίσατε, άρχοντα. Καλώς σας ήβραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μου και μου περιποιείτε υψίστη τιμή, το λέω και το πιστεύω. Άλλωστε το είδαν εδώ όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι γραμματείς μου είπαν, και θα το πω στον αέρα, λέει σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής σου. Λέω πετώ στον ουρανό, γιατί ένας άνθρωπος τον οποίο θαύμαζα και πίστευα και στην τέχνη του αλλά και στη φωνή του είναι κοντά μου και επειδή εγώ μία αγάπη έχω τη βυζαντινή μουσική, καταλαβαίνετε τι χαρά έχω. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας ήρθαμε. Να είστε καλά για όλα τα καλά αυτά που, λόγια που είπατε. Καμία υπερβολή. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Εγώ πιστεύω τώρα, να, εγώ θα δώσω το τηλέφωνο 2-810-22-52-52 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Όποιος πάρει τηλέφωνο τα ίδια θα πει. Γιατί χρόνια μιλούσαμε για εσάς, χρόνια λέγαμε για εσάς και ήταν, ξέρετε, πώς να το πω, θαύμα από το Θεό που ήρθατε και σας γνωρίσαμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, για να γνωρίσετε από κοντά και κυρίως οι ομογενείς. Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέγαμε και στα παιδιά σας που είστε στην Αμερική να σας ακούσουν, να ακούσουν και να γευθούν λίγα πράγματα όσα προλάβουμε στη μισή ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον Άρχοντα Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Μείνετε κοντά μας. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, επίσημος πλέον προσκεκλημένος στην εκπομπή μας σήμερα, ο κύριος Βασίλειος Εμμανουηλίδης, άρχον του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και ένας από τους τελευταίους και μεγάλους δασκάλους της Βυζαντινής Μουσικής. Δάσκαλε, όπως ακούσατε, έχουμε την ιδιαίτερη έτσι χαρά και τιμή εδώ στην Κρήτη, ο σταθμός μας, να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Και ίσως να σας πω και την αλήθεια, μια εξομολόγηση δημοσίως, πρώτη φορά την κάνω και σε εσάς. Ότι παραμένω για αυτό το λόγο. Ξέρετε τι είναι να κάθεσαι εδώ στην τελευταία γωνιά, ας πούμε, της Ελλάδος και να σε παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία που μας πήρανε προχθές. Είναι κάτι το τρομερό, το ασύλληπτο. Τώρα καταλαβαίνω ότι έχουμε γίνει μια γειτονιά όλος ο κόσμος. Πράγματι. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν η χαρά μόνο δική μας, αλλά και όλων των ομογενών που θα ακούσουν και θα με πάρουν πάλι και θα μου πούνε πού τον ανακάλυψε το δάσκαλο. Θα ήθελα λοιπόν, δάσκαλε, να σε γνωρίσουν όχι μόνο στην Κρήτη, όχι οι ψάλτες, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανείς ψάλτης στην Οικουμένη που να μην γνωρίζει τον κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, αλλά όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος και μάλιστα εδώ στην Κρήτη που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη και θα έλεγα σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όταν ακούν ότι από εκεί προέρχεστε, καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε καταρχήν πού γεννηθήκατε. Εγώ γεννήθηκα στο Σκούταρι, στη Χρυσούπολη, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, και μετά πήγα στο Δημοτικό, μετά στη Μεγάλη εκεί. Σχολή, εκεί στο Σκούταρι, μετά πήγα στη Μεγάλη Σχολή, είμαι απόφυτος της Μεγάλης Σχολής. Του Γένους. Του Γένους Σχολή. Του Γένους Σχολή, η οποία γιορτάζει τώρα τα 500 χρόνια. Τα γιόρτασε. Τα γιόρτασε, γιατί εγώ τώρα βρίσκομαι στην Αθήνα. Ναι. Μετά πήγα και αποφύτησα από το οδείο της πόλεως, της τουρκικής μουσικής. Και θα πρέπει συνεχεία να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Άρα μεγαλώσατε δηλαδή στη Χρυσούπολη και μετά ήρθατε πιο κοντά στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ναι, όντας στη Χρυσούπολη, εκεί. Ναι. Πήγα στη Μεγάλη Σχολή, τελείωσα. Α, εκεί μένατε και φοιτούσατε. Ναι, κάθε μέρα πηγαίναμε, παίρναμε το πλοίο, τέλος πάντων περνούσαμε στο φανάρι ναι, και τα λοιπά. Ναι, γι' αυτό το λέω, ναι. Και μετά πήγαμε και κατοικήσαμε στον Άγιο Στέφανο. Μάλιστα. Το σημερινό Γεσίλκιο που λένε. Γεσίλκιο, μάλιστα. Εκεί κατοικήσαμε. Σε αυτό το διάστημα ήμουνα περίπου 22 χρόνια. Είχα τη διεύθυνση της σχολής υψωματίων. Μετά, όταν έκλεισε η σχολή μας, επειδή είχε λίγα παιδιά, με ζήτησαν να αναλάβω καθήκοντα από το Πατριαρχείο στον ναό του Πατριαρχείου. Θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις σπουδές σας. Πού σπουδάσατε, είπατε ότι τελειώσατε και το τουρκικό οδείο. Μάλιστα. Οι σπουδές σας στη Βυζαντινή μουσική. Πώς ξεκίνησαν, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας. Οι δάσκαλοι μου στην αρχή όταν ήμουνα μικρό παιδί, ήταν κάποιος ιερεύς στο Σκούταρι, ο οποίος λεγόταν Γαλακτίον Ζορμπάς. Ήταν εξαιρετικός ιερεύς
και αυτός με δίδαξε τα πρώτα γράμματα της εκκλησιαστικής μουσικής, ας το πούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά, προχωρώντας και τελειώνοντας τη μεγάλη σχολή, είχα το ευτύχημα να γνωρίσω τον δάσκαλό μου, τον Φρασίφουλο Στανίτσα. Και με αυτόν, όταν ήμουν αριστερό, διορίστηκα αριστερός ιεροψάλτης, κατά 1,5 έως 2 χρόνια πήγαινα μαθητής του κατοίκον. Επίσης αργότερα, όταν διορίστηκα ως δεξιός ιεροψάλτης, πάλι πήγαινα ως μαθητής του κατοίκον και με έγραφε και έλεγε τα κομμάτια αυτά τα εκκλησιαστικά, όπως τα έλεγε αυτός, τα ηχογραφούσα και πήγαινα στο σπίτι μας, στο σπίτι μου, και εκεί μελετούσα. Να κάνουμε μία μικρή διακοπή, άρχοντα εδώ, να σας ρωτήσω το εξής. Πολλοί συνάδελφοι, όχι συνάδελφοί σας, εγώ δεν κατατάσσομαι στους συνάδελφους σας. Να μην παρακαλέτε καθόλου. Λοιπόν, εγώ μιλώ για τους ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε, που κάνουν μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Είναι εναντίον του μαγνητοφώνου. Εγώ τους λέγω, μα πώς θα πάει ο μαθητής να μελετήσει σπίτι του, εάν δεν έχει το δάσκαλο κοντά του? Θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτού. Εγώ νομίζω ότι κάτι το βασικό είναι τα ακούσματα. Προπάντων από το διαδίκτυο που έχει τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και έχει εκεί πέρα πολλά κομμάτια και του δασκάλου μου και δικά μου κομμάτια και άλλων ιεροψαλτών, να κάθονται, να ακούνε και να τα ξανακούνε, και να τα μελετούν, είπατε, και να τα μελετούν. Επίσης εκεί υπάρχουν και χειρόγραφα αυτών των εκτελέσεων. Άρα είστε υπέρ αυτής. Υπέρ, μάλιστα, μάλιστα. Και ότι το αυθόρμητο έδωσε ο Θεός στον καθένα, να προσθέτουν εντός των πλαισίων και το αυθόρμητο αυτό, και ύστερα από μερικά χρόνια, από ένα διάστημα, και αυτοί οπωσδήποτε θα ανεβαίνουν και αυτοί. Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, δάσκαλε, στο θέμα Στανίτσας. Μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος και βασικός δάσκαλός σας ήταν ο Θρασίβουλος Στανίτσας, μάλιστα, ο αείμνηστος. Μάλιστα. Αυτή η μεγάλη μορφή. Τα πρώτα γράμματα τα έχω μάθει της εκκλησίας, από τον Γαλακτίον Ζορμπά και μετά με τον Στανίτσα. Μάλιστα. Αυτά περί την βυζαντινή μουσική. Σε ποιους ναούς της πόλεως ψάλατε πριν σας προσλάβουν ως άρχοντα στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο? Αν ενθυμίστε έτσι μερικούς. Ναι, μερικά. Αυτά υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει στο βιογραφικό μου. Μερικούς. Ναι. Έψαλα στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνας. Χαλκιδόνας. Ναι. Κατόπι ως δομέστιχος πρώτα, μαζί με τον αείμνηστο Χρήστο Δημόπουλο. Μετά ύστερα έψαλα στο Σκούταρι, στον προφήτη Ηλία. Μετά έψαλα στον Άγιο Ιωάννη των Χίων. Μετά από τον Άγιο Ιωάννη των Χίων έψαλα στην Εκκλησία της Παναγίας στο Πέραν 5 χρόνια. Και μετά από 5 χρόνια, επιθυμία και του αείμνηστου Πατριάρχου Αθηναγόρου, στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Πέρα πάλι. Στο Πέραν. Άλλα 5 χρόνια. Σας ρώτησα χθες και θα ήθελα και σήμερα να το ακούσουν εδώ οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λέγουν, δεν ξέρω εσείς, είστε αυτόπτης μάρτης, ότι είναι ωραίο, λέει, να ψέλει στην Αγία Τριάδα. Είναι γεγονός. Πράγματι είναι ωραία εκκλησία, με ωραία ηχό, αλλά είναι πιο ωραίο να ψέλνεις σύμφωνα με την παράδοση. Όλο εκεί το φέρνει ο δάσκαλος. Όπου και να ψέλνεις, αλλά να ψέλνεις σύμφωνα με την παράδοση. Εκείνο είναι το καλύτερο. Δηλαδή, όταν ψάλουμε, να προκαλούμε την κατάνοιξη, τη μεταρσίωση των χριστιανών που βρίσκονται στην εκκλησία. Δάσκαλε, το γράφουμε, γράφουμε την εκπομπή, οπότε... Εγώ κατά αυτόν τον τρόπο σκέπτομαι. Ναι, εγώ θα την ξαναβάλω πάλι την εκπομπή αυτή και θα τη δίνω και στους μαθητές μου να ακούν αυτά που λέτε. Είναι πολύ σημαντικά. Αυτό είναι το βασικό, να προκαλούμε την κατάνοιξη. Να μην ψάλουμε για, δεν θέλω να το αναφέρω, για επίδειξη. Ναι. Τότε κάνουμε το ανώτερο, το καλύτερο. Όταν ψάλουμε για να δώσουμε στους άλλους από κάτω να καταλάβουν. Διότι οι χριστιανοί έρχονται στην εκκλησία
με πονεμένοι, έρχονται με τον αγώνα που κάνουν στην καθημερινή ζωή και θέλουν να ξεκουράσουν την ψυχή τους. Λοιπόν, όταν εμείς προσπαθούμε και δίνουμε την κατάνοιξη αυτήν, φεύγουν πιο ξεκούραστοι. Έχω αυτή την εντύπωση. Μου θυμήσατε τον Μπρίγκο τώρα, ο οποίος είπε σε κάποιο μαθητή του, σας το είπα, λέει, αν βγεις έξω από την πόρτα της εκκλησίας και σου πούνε έσκισες, δεν έχεις πετύχει. Εάν βγεις έξω από την πόρτα της εκκλησίας και σου πει κάποιος, σε ευχαριστώ πολύ άρχοντα ή ψάλτη ή λαμπαδάρι που με βοήθησες να προσευχηθώ, έχεις πετύχει. Πράγματι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και πολλοί οι οποίοι είναι πονεμένοι, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, παρατηρώ κάποτε, τους βλέπω κλαμμένους, στεναχωρεμένους και νομίζω ότι αισθάνονται πιο ξεκούραστοι. Φεύγει το βάρος. Ακριβώς. Λοιπόν, αναφέραμε λοιπόν τους διδασκάλους σας στη Βυζαντινή μουσική, τους περισσότερους ναούς, είναι εδώ και η κυρία Μέρη να μας βοηθάει πότε-πότε, γιατί ξεχνούμε βεβαίως και εγώ και εσείς. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Εκτός από την Βυζαντινή μουσική, δάσκαλε, εκτός από την Βυζαντινή μουσική, έχετε σπουδάσει και την λεγόμενη εξωτερική μουσική, και την ευρωπαϊκή και την τουρκική. Ευρωπαϊκή. Να μείνουμε λοιπόν εκεί λίγο. Κοιτάξτε, πολύ με βοήθησε η ορθοφωνητική μουσική που πήγα κατά 3 χρόνια περίπου κατηδίαν. Ξέρετε, με κατηγόρησαν εμένα εδώ στο Ηράκλειο ότι πάνε να αλλάξω λίγο τα ήθη της Βυζαντινής μουσικής με το να στέλνω τους μαθητές μου να κάνουν ορθοφωνία. Όχι, αυτό πολύ βοηθεί στην καλύτερη απόδοση, αλλά το ύφος θα είναι το πατριαρχικό. Βεβαίως. Το ύφος θα είναι το πατριαρχικό. Εάν αυτό το εκτελούμε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε ανεβαίνει το επίπεδο των ψαλτών. Μα εγώ θα πω και κάτι που μου είπατε κατηδίαν, ότι οι συνάδελφοι ιεροψάλτες στην πόλη, το ακροατήριον, οι πιστοί, όταν αρχίσατε να παίρνετε τα μαθήματα, δεν ξέρω, κυρία Μέρη που είναι εδώ, αμέσως αντιλήφθηκαν τη διαφορά και μου είπατε ότι πώς ανέβηκες εσύ εκεί ψηλά. Ναι, μετά τα μαθήματα της ορθοφωνητικής μουσικής. Ναι, περίπου συνέχισα κατά 3 χρόνια. Και ύστερα από ένα διάστημα συναντούσα κάποιους πολιτικούς και μου λέγανε, μα τώρα πήρατε κι άλλα ύψη στη φωνή σας, έτσι. Πολύ προσωπικούς φίλους. Να τα ακούει και ο Ιχολήπτης μας, ο οποίος είναι μουσικός, παρακαλώ. Ναι, ο Ιχολήπτης μας είναι μουσικός, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο εδώ. Παίζει και όργανο, λαγούτο. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, τα ακούς, κύριε Νίκο. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, άκου τι λέει, και να το πεις και στους συναδέλφους σου. Και αυτό με το τόνισα μερικές φορές, και εγώ το αισθάνθηκα όμως. Δεν είχατε τόσα ύψη εσείς. Πώς τα καταφέρατε τώρα και έχετε ακόμη τουλάχιστον 4-5 φωνές στα ύψη. Έγινε δηλαδή αισθητή η διαφορά. Ναι, και εγώ το καταλάβαινα και εκείνοι με το έλεγαν. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από την φωνητική, φτάσαμε λοιπόν να μιλάμε τώρα και για την ευρωπαϊκή, αλλά και για την τουρκική μουσική, την οποία σπουδάσατε. Μάλιστα, 5 χρόνια. Μερικούς δασκάλους να μας πείτε. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Η ορθοφωνητική μουσική που έμαθα με βοήθησε να ψάλω πιο ξεκούραστα. Διότι ξέρεις πώς θα βγάλεις τη φωνή, αυτά είναι τα απλά πράγματα βέβαια. Πώς θα βγάλεις τη φωνή, πώς θα μεταχειριστείς το διάφραγμα και θα δώσεις πιο ξεκούραστα τη φωνή σου. Θα ανέβεις πιο ψηλά ακόμη. Εγώ θα έλεγα και πιο χαμηλά. Το πιο χαμηλά δεν μπορώ να σου το πω ακριβώς, αλλά στα πιο υψηλά οπωσδήποτε. Αυτό σε βοηθεί. Και χωρίς να σοκάρεις, χωρίς να τσιρίζεις όπως λέει ο λαός μας. Αλλά με μια πραότητα, το είδαμε χθες το βράδυ εμείς αυτό, πώς ανεβήκατε εκεί στο Σεϊμνούμεν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ευρωπαϊκή και στην τουρκική μουσική, Άρχοντα. Στην ευρωπαϊκή μουσική, συνέχισα την ευρωπαϊκή μουσική μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, διότι δεν είχα χρόνο να συνεχίσω περισσότερο, είχα τα καθήκοντα του διευθυντού της σχολής, είχαμε και βοηθητικά το και πιάνο μας, παίρναμε μάθημα. Και είχα κάποια δασκάλισσα η οποία ήταν ομογενής εκεί στο Οδείο της πόλεως. Δεν θυμάμαι το όνομά της ακριβώς αυτή τη στιγμή. Και πήγαινε και στο πιάνο. Ερχόμασταν στο σπίτι και εκεί μελετούσαμε και από αυτό το πιάνο μελετούσαμε. Οπότε
συνέχισα, αυτό το συνέχισα μετά την τουρκική μουσική, όπου ήταν 5 χρόνια. Να ακούσουμε μερικούς δασκάλους από την τουρκική μουσική. Η δάσκαλή μου ήταν, ο διευθυντής της τουρκικής μουσικής ήταν ο αείμνηστος Şefik Gürmeriç. Και κάποιος άλλος ήταν Halil Bedi Yönetken. Είναι ένας προσωπικότης, ήταν και αυτός πολύ γνωστός. Και τελικά ήταν ο αείμνηστος Münir Nurettin, ο οποίος... Ο αγαπημένος του Στέλιου Καζαντζίδη. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Μια φωνή εξαιρετική. Ανεπανάληπτη. Όπως... Μα το έλεγε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Όπως με είπε και κάποιος εκεί στο Ονδίο, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στα 100 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Η έκφραση του Στέλιου Καζαντζίδη. Το ίδιο μπορώ να πω εγώ και για τον Στανίτσα. Ακριβώς. Αλλά κυρίως για τον Münir Nurettin, αυτό που με είπε ήταν πραγματικότης. Και ήμουν μαθητής του. Φέτος που πήγαμε στη Σμύρνη, αγόρασα 2 CD του Nurettin. Και όταν σας παρουσιαστεί η ευκαιρία, να αγοράσετε κι άλλα. Είναι μεγάλος βέβαια. Λοιπόν, αυτές από πλευράς σπουδών, μάλιστα, τουρκικής, βυζαντινής, εκκλησιαστικής και ευρωπαϊκής μουσικής. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έρχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και λέει «Βασίλη Εμμανουηλίδη, πρέπει να έρθεις εδώ». 1979. Άνοιξης του 1979. Για θυμίστε μας λίγο από εκείνες τις υπέροχες ηχογραφήσεις τις οποίες έκανε το Ινστιτούτο Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ερευνών. Μάλιστα. Ο κύριος Στάθης. Κύριος Στάθης. Έχει ηχογραφήσει την Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω του 1982 ή 83, τη Μεγάλη Εβδομάδα, κατόπι χαιρετισμούς και τα Χριστούγεννα, το 12ήμερο. Αυτά τα έχει ηχογραφήσει και τότε αυτοί οι δίσκοι, τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Και τι θα γίνουν οι δάσκαλοι τώρα? Γιατί ας πούμε τα νέα παιδιά να μην πάρουν μια γεύση αυτής της ατμόσφαιρας, της φοβερής, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Τι θα γίνει, δεν πρέπει να ξανακυκλοφορήσουν αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό θα βοηθήσετε ίσως και εσείς, αν γνωρίζετε τον κύριο Στάθη. Να μας τα δώσει τουλάχιστον να τα κυκλοφορήσουν εμείς, σαν σύλλογος. Ναι. Εμείς δεν το κάνουμε για να τα βγάλουμε χρήματα. Να συνεχίσουν σε CD, να τα πουλήσουν. Ακριβώς. Και για να κυκλοφορούν εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν φτάσει στην Ελλάδα, κυρία Μέρη, αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν φτάσει. Και στην Ελλάδα τα πουλούσαν αυτά. Υπήρχαν σε δίσκους. Ναι, σε μεγάλους δίσκους. Τελείωσαν οι δίσκους. Αλλά μπορούν τώρα να τα κάνουν CD και να τα... ή να συνεχίσουν, αν τα έκαναν CD, να συνεχίσουν και να τα πουλούν για να υποφελούνται οι νεότεροι. Ακριβώς. Εμείς δεν τα θέλουμε να τα κυκλοφορήσουμε για να βγάλουμε χρήματα. Επίσης, εγώ θεωρώ και δικό μου καθήκον για τους νεοτέρους, για τους αρχαδίους, για να υποφεληθούν, να ανοίγουν το διαδίκτυο και να στον σύνδεσμο Κωνσταντινούπολιτών, την ιστοσελίδα αυτήν, ναι, και από εκεί πέρα μέσα να διαβάσουν με ακούσματα ορισμένα κομμάτια. Επίσης υπάρχει στην αγορά, στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, υπάρχουν τα μνημεία του κυρίου Χατζηγιακουμή, το 10 και το 11, είναι αυτά που έγραψα, πασαπνοάρια. Εσείς? Αργά πασαπνοάρια, μάλιστα. Α, δεν τα ξέρουμε αυτά. Αργά πασαπνοάρια και αργά και κραγάρια. Αυτά το 10, κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν. Και εδώ προχθές πήγα στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Της Αρχιεπισκοπής και ήβρα από αυτά τα CD, τα οποία αμέσως πήρε και ο κύριος, ο πατήρ Αντώνιος. Α, θα τους πω όμως να στείλουν μερικά ακόμη τουλάχιστον. Α, υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν, ναι. Τώρα θα κυκλοφορήσουν, νομίζω εντός Οκτωβρίου, θα κυκλοφορήσουν και τα 8 κοινωνικά, των 8 ήχων, τα κοινωνικά, διότι έχει τελειώσει. Εσείς τα ψάλετε. Εγώ τα έψαλα, ναι. Ποιου... Του Φωκαέως, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Mm. Όχι τα πολύ μεγάλα, του Φωκαέως πρέπει να είναι αυτά. Ναι. Ναι. Και θα έλεγα όσοι μπορούν και θέλουν να τα αγοράσουν. Αλλά αυτά θα βγουν λίγα προσεχώς εντός Οκτωβρίου. Είναι εκδόσεις του κυρίου Χατζηγιακουμή αυτές. Κυρίου Χατζηγιακουμή, ναι, μέσω, ναι, της τραπέζης που γίνεται. Στα, ναι, μνημεία πάλι συνέχεια, ναι, 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 αυτά. Μάλιστα. Αλλά τα άλλα κυκλοφορούν. Τα και κρεγάρια και τα πασαπνοάρια
τα οποία νομίζω ότι θα επωφεληθούν οι νεότεροι. Αυτά λέγονται, δάσκαλε, σε μεγάλες πανηγύρι, σε... Είναι πολύ ωραία. Ναι, του Ιακώβου. Του Ιακώβου πρέπει να είναι. Ναι, από τη συλλογή του Προβέκη, μάλιστα. Εμείς την Δευτέρα Ανάσταση λέγαμε στο Πατριαρχείο. Το αργό του Δευτέρου. Το αργό του Δευτέρου, το οποίο είναι πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία είναι. Ναι, βέβαια. Και μπορούν να επωφεληθούν και νεότεροι. Βέβαια. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στην μεγάλη αυτή στιγμή του κυρίου Βασιλείου Εμμανουηλίδη να αναχειριχθεί άρχον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και να παραμείνει πόσα χρόνια δάσκαλε στη θέση αυτή. 18 χρόνια. 18 χρόνια, μάλιστα. Ένα βαρύ πρόγραμμα, πολλές υποχρεώσεις. Με έδωσε δύναμη ο Θεός και εκεί προσπαθούσα να εξυπηρετήσω και τα γυμνάσια που δίδασκα ως μουσικός και το Πατριαρχείο, στην Εκκλησία του Πατριαρχείου. Έφευγα από το ένα γυμνάσιο, πήγαινα στο Πατριαρχείο για χαιρετισμούς ή για κάποια εορτή. Πήγαινα το πρωί και μετά πήγαινα στα σχολεία. Ήταν λίγο κουραστικό. Αγώνας. Αλλά ο Θεός δίνει δύναμη, αρκεί να το θέλουμε. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Ματάκι που θα σας ακούσουμε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Κάτι πολύ μικρό. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι εσείς νομίζετε για να τους πούμε γεια σας και εδώ στην Κρήτη και σε όλο τον κόσμο. Ένα πολύ πολύ μικρό κομματάκι. Δεν θέλω να σας κουράσω. Σας κούρασα τότε στις μέρες. Παρακαλώ. Πείτε, δάσκαλε, πείτε. Μάλιστα προ λίγου μιλούσαμε με το σπίτι και μου λέει εσύ τον ζόρισες τον άνθρωπο. Παρακαλώ. Λέω όσο είναι κοντά μου θα τριγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω τα ακουστικά για να ακούτε καλύτερα και να μας πείτε κάτι και να πούμε αντίο στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν. Όχι, είναι μεγάλος ο καλοφωνικός ρυθμός. Κάτι πολύ σύντομο. Ό,τι θέλει ο δάσκαλος. Να σας πω το σε ύπνο με το πλαγίου πρώτο. Να σηκωθεί ο δάσκαλος όρθιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Που κάνατε τον κόπο να ακούσουμε εδώ και στο στούντιο. Εγώ θα το φυλάξω αυτό ως πραγματικά μία από τις ωραιότερες αναμνήσεις που έχω ζήσει στα ραδιοφωνικά μου δρόμενα. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, δάσκαλε, να
σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και στο σταθμό και στην δική μου προσωπική εκπομπή. Παρακαλώ. Και να σας ευχηθώ ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη, γιατί σας χρειαζόμαστε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την αγάπη σας και σας χαιρετώ, όπως και όλους, χαιρετώ και όλους τους ακροατάς σας. Να είστε καλά. Να αποχαιρετήσουμε και την κυρία Μέρη, η οποία είναι κοντά μας εδώ, εκ του αφανούς η σύζυγος του κυρίου Εμμανουηλίδη, και η οποία μας βοηθάει, γιατί καμιά φορά οι γυναίκες είναι τα στηρίγματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και φίλες που μας παρακολούθησαν και σήμερα. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, δάσκαλε να επαναλάβω εκείνο που είπα στην αρχή, ότι όπως με είδαν χαρούμενο να πετώ στα σύννεφα με τη σημερινή σας παρουσία, γιατί πραγματικά ήταν ένα από τα, πώς να πω, που δεν περίμενα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Ναι, δάσκαλε. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μας και στην κόρη μου που είναι στην Αμερική, στην Ρένα Εμμανουηλίδου, και μένει και συνεχίζει. Και εμείς να της πούμε εκεί. Να χαίρετε τον πατέρα της. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, από τον Γιάννη το Δαμαρλάκη που είχε την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, τον Νίκο το Δασκαλάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου, ευχαριστώ τον δάσκαλο, τον Άρχοντα Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη την ίδια ώρα. Γεια σας.